Κάθε πόδιο καλό, πάμε για άλλα. Ναι. Τέρμα ιστορία που λέει και ο Ρέμος, <laughs> Αλλά με τον Αντώνη δεν τελειώσαμε. Με τον Αντώνη λέω, με τον Βαγγέλη. Με τον Αντώνη, με τον Βαγγέλη δεν τελειώσαμε. Έχουμε πράγματα να κάνουμε ακόμα και ευεπιστούμε και οι δύο ότι θα είμαστε ξανά μαζί. Διάβασα ότι έχετε ε, ε, στα πλάνα σας να κάνετε μαζί ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά αυτό θα γίνει πάρα πάρα πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια? Τι να σου πω, είμαστε σε κουβέντε, δεν ξέρω. Α. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν ναι. έχουμε κλείσει κάτι. Αλλά είναι κάτι που θα το θέλαμε και δύο πολύ. Με τον Βαγγέλη κοιτιόμαστε και σανόμαστε. Δεν χρειάζεται να πούμε σταμάτα, ή μιλάω εγώ ή θέλω να πω αυτό ή σε πάω εκεί. Μόνο ναι. που τον κοιτάω ή με κοιτάει, καταλαβαίνουμε ακριβώ πώ πρέπει να πορευτούμε. και αυτό πολύ. είναι πολύ σημαντικό ναι. γιατί σου βγαίνει ξεκούρα στη δουλειά. Ναι, από τη δουλειά μου περίμενα καλύτερη αντιμετώπιση. Από τον κόσμο δεν περίμενα όμω τέτοια αντιμετώπιση και με χαροποίησε πολύ αυτό. Μου έδειξε ότι τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά τελικά έχει αντίκρισμα και απλά δεν το είχαμε καταλάβει πόσο πολύ μα παρακολουθούσε το κοινό ή παίρνετε καλά μαζί μα και εμεί μαζί του βέβαια. Τώρα που ο Περή βρίσκεται στα χέρια τη Έλληνα Παπαβασίλη. Θέλω να πάω τον, Α, τον και να την δίρει. <laughs> Όχι, τον το κορίτσι μόνο. δεν φταίει σε τίποτα. Πλάκα κάνω. Απλά του λέω δεν θα έλνω πολλά πολλά. Θέλω να είσαι λίγο κύριο. Εγκρατεί μέχρι ναι, ξανά, ναι, ναι. να ξανασμίξετε πάλι ναι. έτσι. Αισθάνεσαι περίεργα που την ακού στη θέση σου. Και πώ πιστεύει ότι αντιδρά το κοινό ακούγοντα ένα άλλο πρόσωπο ξαφνικά. Τι πρώτε μέρε που άκουγα την εκπομπή, ε, στεναχωριόμουν και στεναχωριόμουν με τα μηνύματα που ερχόντουσαν και λέγανε διάφορα η Γιατί έφυγα ξαφνικά. Δεν του είπα θα φύγω σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Μία που ήμουν και μία που διακτηνίστηκα στο Περπέραν. Οπότε, και με στεναχώρησε αυτό. Ε, μετά, όμω σταμάτησα να την ακούω την εκπομπή. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει καμία καρέκλα που να λέει το όνομα σου για πάντα. Δεν λέει αυτή η καρέκλα Γιώργο Ατσίτης. Μπορεί να πάει στο ίδιο. Κατάλαβε. Δεν είναι τίποτα για πάντα. Απλά το ωραίο να γίνεται με έναν τρόπο κομψό. Τον ζει και μερικοί. Είναι ένα πολύ ψηλό παιδάκι. Πάρα πολύ ψηλό. Είναι σαν γίγαντα. Είναι και πολύ ψηλό, στα αλήθεια. Είναι δύο μέτρα. Πόσο είναι. Με απίθανο χιούμορ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι πάρα πολύ καλό οικογενειάρχη. Αγαπεί πάρα πολύ την οικογένειά του. Τα παιδιά του ζει γι' αυτό. Και όλο αυτό που κάνει το σεξουαλικό τέτοιο με τι πιτσίρικε και αυτά είναι όλο μια μουφα. Φασμπίντερ δεν είναι. Μην ψαρώνεται με τίποτα. Λατρεύει τη γυναίκα του και είναι από του ανθρώπου που γι' αυτόν η οικογένεια είναι πολύ Υψηλά ναι. στην ιεραρχία τη ζωή του, στην κορυφή. Τέλο πάντων, ο Ευαγγέλη στεναχωρήθηκε πολύ με αυτό που συνέβη ανάμεσά σα. Πάρα πολύ. Και πιο πολύ στεναχωρήθηκε, γιατί οι ορισμένοι τον θεώρησαν ότι αυτό ήταν πέτειος. η αιτία που έφυγαν, ενώ δεν έχει καμία σχέση αυτό.